Ποιες μας προεκλογικές μέρες, όμως και στο διεθνή χώρο διαδραματίζονται γεγονότα που έχουν έμεση ή άμεση σχέση με τη χώρα μας. Στο Ιράκ, λοιπόν, κατά χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη Σουλεϊμανί για Κούρδοι άμαχοι, μετά την κατάληψη της πόλης από τους φιλοϊρακινούς αντάρτες του Δημοκρατικού Κόμματος. Η πόλη ήταν το τελευταίο προπύργιο των ανδρών της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν. Χωρίς μάχες έπεσε στα χέρια των ανταρτών του Δημοκρατικού Κόμματος του Κουρδιστάν η πόλη Σουλεϊμανίγια. Το τελευταίο προπύργιο των ανδρών της Πατριωτικής Ένωσης εγκαταλείφθηκε αμαχητή, όπως αναφέρουν δυτικές πηγές στην περιοχή. Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, Μασούντ Μπαρζανί, έχοντας πλέον την κυριαρχία στην περιοχή, έδωσε γενική αμνηστία στους Κούρδους αντιπάλους του, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πόλη Σουλεϊμανίγια. Την ίδια ώρα, χιλιάδες κάτοικοι της πόλης, που έχει πληθυσμό περίπου 80.000 ατόμων, την εγκαταλείπουν και κατευθύνονται προς τα Ιρακινά σύνορα. Πηγές των Ηνωμένων Εθνών αναφέρουν ότι περισσότεροι από 70.000 Κούρδοι έχουν σπεύσει να εγκαταλείψουν το Βόρειο Ιράκ με προορισμό το Ιράν. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του προτίθεται να δεχθεί τους χιλιάδες Κούρδους άμαχους με την προϋπόθεση να είναι άοπλοι. Στο Ιράκ, εντωμεταξύ, αξιωματούχοι του Σαντάμ Χουσέιν